Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Πόπη Τσαπανίδου. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που αρχίζει τώρα. Γιατί ο Μητσοτάκης απομάκρυνε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύλιο Λιβανό. Συγκλονίζουν οι γονείς του αδικοχαμένου Άλκη, μιλώντας στο Open. Στον ανακριτή, οι συλληφθέντες για τη δολοφονία, αποκαλύψεις και αλληλοκαρφώματα. Στενάζουν τα νοικοκυριά από την ακρίβεια, σχέδια της κυβέρνησης για τους ευάλωτους. Ο Μακρόν στον Πούτιν και ο Σόλτς στον Μπάιντεν για να βρεθεί διπλωματική λύση. Το Καστελόριζο και τις Ινούσες έβαλε στο μάτι ο αντιπρόεδρος του Ερντογάν. Αποπέμφθηκε, κυρίες και κύριοι, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο Σπύλιος Λιβανός μετά το σάλο που ξέσπασε για την αντίδρασή του στις κοινικές αναφορές του Δημάρχου Σπάρτης Πέτρου Δούκα για το πώς κατάφερε να κερδίσει τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία μετά τις πυρκαγιές του 2007 στην Ηλία, σε ένα βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας. Νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλαμβάνει μετά την απόφαση του Πρωθυπουργού, μέχρι σήμερα υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, κ. Γιώργος Γιοργαντάς. Ο διάλογος ανάμεσα σε Δήμαρχο και Υπουργό μπροστά σε κάμερα για το πώς η κυβέρνηση Καραμαλή και θαλαιοποίησε πολιτικά τις έκτακτες αποζημιώσεις προς τους πληγέντες μετά τις φωνικές πυρκαγιές στην Ηλία και κέρδισε τις εκλογές το 2007, προκάλεσε αλγινές εντυπώσεις και οδήγησε εκτός κυβέρνησης τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό. Όταν σου πει για τα θέματα αποζημιώσεων για τον παγετό, όπως θυμάσαι, είχαμε πάει στην Ηλία με τις φωτιές τότε, έτσι πήραμε τις εκλογές του 2007. Είχαν κατέβει κάτω με τσάντες και αποζημιώναμε όλους αυτούς που είχαν... Όποιος είχε καλημέρα με μια ξέχαστα θα πω. Όποιος είχε καλημέρα. Κυριολεκτικά γυρίσαμε το παιχνίδι εκεί που πέφτανε 15% θα καταστραφόμασταν. Πήγαμε εκεί και με δύο κινήσεις γύρισε όλο το παιχνίδι. Έτσι. Ξεκινήστε, δηλαδή, από τότε, περίμενε αυτό, πρέπει να το απαντήσουμε. Από τότε έχετε μείνει στην ιστορία με αυτά τα οποία κάνατε εκεί. Το μπορέμουν πάντα όλοι. Είχε και το φοβερό. Και υπολοιπό μετά, ό,τι και να κάνουμε μετά από αυτή την εποπή. Με το που κυκλοφόρησαν οι πρώτες εικόνες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξοργισμένος κάλεσε στο τηλέφωνο τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και του ζήτησε να παραιτηθεί για όσα υπόθηκαν. Ο Υπουργός παραδέχθηκε ότι θα έπρεπε να έχει αντιδράσει διαφορετικά και έθεσε την παραίτησή του στη διάθεση του Πρωθυπουργού. Η παραίτηση του κυρίου Λιβανού έγινε αποδεκτή από τον Πρωθυπουργό. Ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες. Η παραίτηση Λιβανού δεν μπορεί να κρύψει την ακραία ψηφοθυρία της Νέας Δημοκρατίας σε βάρος πολιτών με αφορμή φυσικές καταστροφές. Ήταν το δεικτικό σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ για κοινική ομολογία υπουργών της Νέας Δημοκρατίας που προσβάλλει τη μνήμη των θυμάτων, κάνει λόγο το κίνημα αλλαγής. 15 χρόνια μετά, ο κ. Μητσοτάκης αναγκάστηκε να ζητήσει την παραίτηση του κ. Λιβανού, αν και ακολουθεί την ίδια ακριβώς συνταγή εξαπάτησης. Η πολιτική αναισθησία του κ. Λιβανού χαρακτηρίζει όλη την κυβέρνηση που μοίρασε διχίλιαρα με εκλογική υστεροβουλία μετά την τελευταία κακοκαιρία και το επιτελικό φιάσκο. Η κοινική ομολογία υπουργών της Νέας Δημοκρατίας για την πολιτική εποποιία της κυβέρνησης Καραμαλή στις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 στην Ηλία προσβάλλει τη μνήμη των θυμάτων και αποκαλύπτει τις πελατειακές νοοτροπίες που μένουν αναλύωτες στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, μετατρέποντας ακόμη και μια φυσική καταστροφή σε πεδίο μικροκομματικής εκμετάλλευσης. Σκληρή κριτική ασκούν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάμε λοιπόν στη Σοφία Βασουλάκη με την οποία έχουμε συνδεθεί, διότι Σοφία, όταν η Ηλία μετρούσε 49 νεκρούς, το να βλέπεις αυτή τη συνεδρίαση, αυτή τη σύσκεψη και να ακούς γέλια για την εποχή εκείνη, όταν οι οικογένειες θρηνούσαν δικούς τους ανθρώπους, πληγές που δεν έχουν κλείσει ακόμη, το λες τουλάχιστον κοινικό. Τι έχει συμβεί λοιπόν, τι αντιδράσεις υπήρξαν όταν βγήκε το βίντεο, τι έχει γίνει σε αυτή την περίπτωση? Οργή και μόνο οργή, Πόπη. Όταν ο Πρωθυπουργός έλαβε γνώση των όσων δημήφθησαν στο Δημαρχείο στην Σπάρτη για βαλίτσες και σακούλες με χρήματα που μοιράζονταν και έτσι γύρισε το παιχνίδι και πήραμε τις εκλογές το 2007, όπως είπε ο Πέτρος Δούκας, λίγη ώρα αργότερα ο Πρωθυπουργός σήκωσε το τηλέφωνο και κάλεσε ο ίδιος προσωπικά τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και παιδικό του φίλο, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι οι δύο άνδρες γνωρίζονται από τα μαθητικά τους χρόνια, από το δημοτικό κιόλας. Ζήτησε ο Πρωθυπουργός αμέσως εξηγήσεις από τον κύριο Λιβανό. Για την αντίδρασή του, διότι τον βλέπουμε και τον κύριο Λιβανό να ξεκαρδίζεται στα γέλια και να μιλά για εποποιία. Εποποιία, ακριβώς. Ο κύριος Λιβανός
έδωσε κάποιες εξηγήσεις, οι οποίες, όπως καταλαβαίνεις, δεν ήταν ικανοποιητικές. Και αυτό το καταλαβαίνουμε από την αντίδραση που φανταζόμαστε ότι είχε ο Πρωθυπουργός. Το επόμενο λεπτό, λοιπόν, ο κύριος Λιβανός έθεσε την παραίτησή του στην διάθεση του Πρωθυπουργού και λίγη ώρα αργότερα βγήκε η ανακοίνωση που είδαμε και στο βίντεο. Δεν γίνονται ανεκτές τέτοιες συμπεριφορές, έλεγε κυβερνητική πηγή στο Open Poppy. Όσα υπόθηκαν είναι εκτός αξιακού κώδικα του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσα υπόθηκαν από τον κύριο Πέτρο Δούκα, ενώ η αντίδραση του Σπύλου Λιβανού, έλεγε η ίδια κυβερνητική πηγή, δεν ήταν η αναμενόμενη. Η κυβέρνηση θέλει να τραβήξει διαχωριστική γραμμή από όσα έγιναν το 2007 και έτσι θα συνεχίσει, μας έλεγε η ίδια πηγή. Πάντως ήταν άμεση η αντίδραση του Μεγάλου Μαξίμου, ήταν άμεση η αντίδραση του Πρωθυπουργού να απομακρύνει τον υπουργό του που φέρθηκε. Πέρασε, έτσι, ελάχιστα λεπτά, έτσι. Ελάχιστη ώρα πέρασε από την ώρα που ήρθε στη δημοσιότητα το βίντεο και έγινε στη συνέχεια το τηλεφώνημα και ό,τι ακολούθησε. Κάτι που καταδεικνύει και αυτό που μας είπε, στην οργή του Μεγάλου Μαξίμου απέναντι σε αυτή την εικόνα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία Φασουλάκη, και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Κάτω από έντονες αποδοκιμασίες των συγκεντρωμένων, οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, όπου και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν από την Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή οι 8 συλληφθέντες για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Ο 23χρονος, που είχε συλληφθεί πρώτος, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ενώ ήθος διδάσκει ο πατέρας του 19χρονου Άλκη, του αδικοχαμένου παιδιού, μιλώντας στην κάμερα του Όπεν. Ένταση και προπυλακισμοί στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Οι 9 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο με τον κόσμο που ήταν συγκεντρωμένος εκεί να τους αποδοκιμάζει έντονα. Οι εμπλεκόμενοι στη δολοφονία του Άλκη με σκυμμένα τα κεφάλια, τρέχοντας και φορώντας αλεξίσφαιρα γυλαίκα, όσο έμπαιναν στα δικαστήρια, αλλά και κατά την έξοδό τους, δέχθηκαν ξέσπασμα οργής και κατάρες από τον αγανακτισμένο κόσμο. Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους βαρύτατες κατηγορίες για αποκοινού ανθρωποκτονία με δόλο κατά συρροή, τετελεσμένη σε απόπειρα. Οι 8 εμπλεκόμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Οι ώρες οι οποίες συμβαίνουν αυτά είναι 1 με 2 η ώρα. Δίνουν ραντεβού σε προκαθορισμένα σημεία. Την ίδια ώρα την πόρτα της ανακρίτριας πέρασε και ο 23χρονος με καταγωγή από την Αλβανία, που συνελήφθη πρώτος το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης στο σπίτι του στο Πανόραμα. Η κατάθεση του 23χρονου στην ανακρίτρια διήρκησε περίπου 3 ώρες. Στη διάρκεια της, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 23χρονος παραδέχθηκε ότι βρέθηκε στο χώρο της συμπλοκής, αλλά μόνο για να μεταφέρει σε αυτόν τα άτομα της παρέας του. Ο εντολέας μου, όπως ήταν σχεδόν αναμενόμενο, κρίθηκε μετά από σύμφωνη γνώμη της κυρίας εισαγγελέως με την κυρία ανακρίτρια προσωρινά κρατούμενος. Ο ίδιος αρνείται την πράξη, την βασική κατηγορία της ανθρωποκτονίας και της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Βρισκόταν στο συμβάν, βρισκόταν στο περιστατικό, αλλά δεν είχε καμία συμμετοχή στην συμπλοκή που επακολούθησε. Η κύρια ανάκριση είναι μακρά. Ο ίδιος με την λεπτομερέστατη απολογία του θέλησε να βοηθήσει τις δικαστικές και τις αστυνομικές αρχές στην πλήρη εξεχνίαση της υποθέσεως και στον καταλογισμό της ευθύνης που αναλογεί στον καθένα από τους εμπλεκόμενους. Κατέβηκε λίγο, χωρίς όμως να πλησιάσει στο σημείο της επίθεσης. Την ίδια ώρα ο πατέρας του άτυχου Άλκη, αν και βυθισμένος στο πένθος, στέλνει το μήνυμα η δικαίωση για την οικογένειά του να είναι δικαίωση για όλη την κοινωνία. Η δικαίωση είναι για την ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, αν πες ότι δεν το σου βάζουν φυλακή, παίρνουν μια ήπια ποινή, δεν ξέρω τι, αν, δεν ξέρω αν φταίνε, δηλαδή το δικαστήριο θα πει στο τέτοιο. Θα θέλετε να τους έχετε ξανά τα ίδια άτομα να ξανακάνουν τα ίδια πράγματα σε κάποια άλλα παιδιά? Είναι στο χέρι της ελληνικής κοινωνίας. Και όταν λέμε ελληνική κοινωνία, ποιους? Τους θεσμούς. Την κυβέρνηση. Όχι την κυβέρνηση μόνο, τη δεξιά, την αριστερά, την κεντρώα, όλοι μαζί. Ο Άρης Καμπανός όμως ζητά ο γιος του Άλκης να είναι το τελευταίο θύμα σε αυτόν τον φαύλο κύκλο βίας. Αυτό εδώ πέρα που νιώθω να παραμείνει, να γίνει ένα γεγονός, να αλλάξει κάτι, ρε παιδί μου, να αλλάξει κάτι. Και όλοι μαζί οι θεσμοί να κάνουν και λιγάκι και την αυτοκριτική τους. Γιατί φτάσαν σε αυτό εδώ πέρα το σημείο? Την αυτοκριτική τους. Τι έσφαλε? Να το πω λιγάκι εγώ.
και στους, να κάνουν ένα feedback, τι γίνεται, ανατροφοδότηση των πραγμάτων και να δούνε τι φτάσαν, τι ήταν το προηγούμενο που έφταιξε, τι ήταν αυτό που έφταιξε. Ο πατέρας του Άλκη δεν μπορεί να καταλάβει πώς η χαρά του ποδοσφαίρου μπορεί να γεμίσει με μίσος νεανικές καρδιές. Και να φτάνουμε σε σημείο αυτό εδώ πέρα να βγαίνει, επειδή πλέον λόγω του κοροναϊού να μην γίνεται μέσα, να βγαίνουμε τώρα πλέον εκτός στο γηπέδο και να αρχίζουμε να σφαζόμαστε μεταξύ μας λόγω της διαφορετικότητας της άποψης. Το τι είμαι. Κοινωνικός ρατσισμός. Κοινωνικός ρατσισμός. Φτιάξαμε μια κοινωνία με κοινωνικό ρατσισμό μέσα της, φυλετικό ρατσισμό μέσα της. Στο πεδίο των ερευνών, έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων Καταζωής έχουν αποδώσει ρόλο σε κάθε εμπλεκόμενο. Ποιος μαχαίρωσε τον Άλκη, ποιοι ήταν παρόντες στη φωνική ενέδρα και ποιοι οδηγούσαν τα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες υποστηρίζουν ότι δράστης της δολοφονίας είναι ένας 21χρονος Έλληνας, καθώς αυτός κρατούσε το αυτοσχέδιο δρεπάνη που έκοψε το νήμα της ζωής του Άλκη. Μία εβδομάδα μετά τη δολοφονία του Άλκη, οι συγγενείς του ήρθαν να παραλάβουν τα αντικείμενα που άφησαν στη μνήμη του απλοί πολίτες. Τα κεράκια και τα λουλούδια θα μείνουν εδώ. Νομίζω ότι παρόλο που τα μαζεύουμε σήμερα λόγω της κακοκαιρίας που έρχεται στη Θεσσαλονίκη, πάλι αύριο εδώ θα είναι γεμάτο. Συγκλονιστικός ο πατέρας του Άλκη που μέσα στον πόνο του βρίσκει τη δύναμη να απευθυνθεί σε όλους μας και να ζητήσει να πάψει να υπάρχει κοινωνικός ρατσισμός γύρω μας. Συγκλονιστικός πραγματικά, τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια αυτή. Πάμε όμως στον Χρήστο Νικολαίδη στη Θεσσαλονίκη. Καθώς, Χρήστο, από τη στιγμή που η αστυνομία έχει συλλάβει τους ανθρώπους αυτούς, έχουν αρχίσει πια και ανοίγουν τα στόματα. Αρχίζουν και μιλάνε προκειμένου να σώσει ο καθένας τον εαυτό του. Τι λέει λοιπόν σύμφωνα με τις πληροφορίες σου, 23χρονος. Πόπι, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι αυτό το οποίο. Σε αυτό το οποίο ρίχνουν αυτή τη στιγμή την προσοχή τους και τη βαρύτητά τους οι αξιωματικοί της ασφάλειας της Θεσσαλονίκης είναι να διαπιστωθεί ο ακριβής ρόλος του καθενός από τους συλληφθέντες. Οι αξιωματικοί της ασφάλειας, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, έχουν τους τρόπους να διαπιστώσουν ποιος έκανε τι. Και οι πληροφορίες, το δικό μας ρεπορτάζ λέει ότι αυτή τη στιγμή έχουν συλλεχθεί τόσο βιολογικά στοιχεία, στοιχεία DNA, όπως επίσης και δακτυλικά αποτυπώματα πάνω σε κάποια από τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, σε κάποια από τα φωνικά όπλα που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την συμπλοκή. Και νομίζω ότι από την κατάληξη αυτής της έρευνας θα δοθούν όλες οι απαντήσεις για το τι έκανε επακριβώς ο καθένας από τους νεαρούς που βρέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας σε αυτήν την απαράδεκτη δολοφονική επίθεση. Από εκεί και πέρα, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, πραγματικά είναι πολύ τεταμένη η ατμόσφαιρα γύρω από το φωνικό αυτό και γύρω από τα γεγονότα που το συνοδεύουν, καθώς είδαμε και τις σκηνές από τους περαστικούς πώς αποδοκίμασαν τους συλληφθέντες όταν αυτοί προσάγονται εδώ στο δικαστικό μέγαρο τώρα, της Θεσσαλονίκης. Τώρα, Χρήστο, έχουμε πληροφορίες από το πέρα, τι είπε ο 23χρονος, ο οποίος έχει συλληφθεί πρώτος. Τι είπε στην απολογία του? Μίλησε για τους άλλους, κατονόμασε, είπε τι ρόλο έπαιζε ο καθένας. Ναι. Ο 23χρονος επέμεινε στο δικό του αφήγημα, το οποίο λέει ότι ο ίδιος δεν συμμετείχε στη συμπλοκή. Παραδέχεται ότι βρέθηκε στο σημείο επειδή αυτός οδηγούσε το αυτοκίνητο της ιδιοκτησίας του και με το αυτοκίνητο αυτό μετέφερε τους άλλους στο σημείο της συμπλοκής. Αυτό είναι το σημείο το οποίο παραδέχεται. Από εκεί και πέρα, όπως χαρακτηριστικά σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες είπε στην ανακρίτρια, οδηγούσα το ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν έχω καμία ενεργό συμμετοχή. Τυχαία βρεθήκαμε εκεί, θέλαμε να εκφοβήσουμε τους Αριανούς. Μετάνιωσα, δεν κατάλαβα τι έγινε, άκουσα στις ειδήσεις για το νεκρό παιδί. Κατονόμασα τους 10 στην αστυνομία. Δεν προσπάθησα να διαφύγω, με βρήκαν οι αστυνομικοί στο σπίτι μου. Πρόκειται δηλαδή για κάποιους από τους ισχυρισμούς με τους οποίους προσπαθεί να ελαφρύνει τη θέση του. Από εκεί και πέρα, σαν στοιχείο πληροφορίας είναι ότι Πόπη αναζητείται, είναι περίπου βέβαιο ότι υπήρξε και τρίτο αυτοκίνητο στην καταδρομική αυτή η επίθεση και αυτή τη στιγμή αναζητείται. Δεν έχει βρεθεί ακόμη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο Νικολαίδη. Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, και πάλι, να δώσουμε και πάλι το λόγο στις γονείς του Άλκη. Σε αυτούς τους ανθρώπους, αυτό το ζευγάρι που πραγματικά έχασαν τόσο πρόωρα αλλά και με τόσο άδικο τρόπο το παιδί τους και που βρήκαν το κουράγιο να ανοίξουν την ψυχή τους και να στείλουν και μηνύματα σε όλους μας. Μακάρι να μπορούσαμε να ακούσουμε όλοι, οι πάντες, όσα λένε στην κάμερά μας οι γονείς του άτυχου νέου. Η δικαιοσύνη να πράξει, ξέρω ότι θα πράξει σωστά το έργο της.
ώστε να μην θρηνήσουν άλλοι γονείς, να μην φύγουν άλλα νέα παιδιά με τέτοιο τρόπο. Αυτό ζητάω. Όχι για να ικανοποιηθώ εγώ. Δεν ζητάω να τιμωρηθούν για να ικανοποιηθώ εγώ ως γονιός. Εγώ ό,τι ήταν να πάθω, το έπαθα. Είναι η μητέρα του Άλκη και συγκλονίζει. Μεγαλείο ψυχής και δύναμη. Καμιά άλλη μάνα να μην ξανακλάψει όσο εκείνη αυτό σκέφτεται πια. Τα μάτια της είναι κόκκινα από τα δάκρυα. Το χέρι της κρατά το χέρι του συζύγου της, σαν να θέλει να του πάρει λίγο από τον πόνο του. Αυτό που με κρατάει είναι εδώ πέρα η σύζυγός μου, η κόρη μου φυσικά, στον τέτοιο που αποδείχτηκε και αυτή εδώ πέρα δυνατή. Εγώ ήμουν πιο αδύναμος. Ως στρατιωτικός έπρεπε να κρατήσω χαρακτήρα. Όμως συντρίφτηκα όταν άκουσα το. Συντρίφτηκα και μάζευα τα συντρίμια μου. Μιλούν για τον Άλκη με περηφάνεια. Είναι σίγουροι πως το παιδί τους ήταν καλύτερος άνθρωπος από τους ίδιους. Προσπάθησα να του δώσω την αγωγή, το ήθος και πιστεύω ότι τα είχε. Όχι πιστεύω. Ήταν καλύτερος από μένα. Τώρα αυτό που μιλούσα, μιλούσε ο Άλκης. Ήταν πολύ πιο σεβάσμιος από ό,τι ήμουν εγώ. Θυμάμαι όταν οδηγούσα και καμιά φορά εξοργιζόμουν. Με οδηγούς, με τέτοιο. Μου έλεγε μπαμπά, μη φωνάζεις, να σε σέβεσαι τους συνανθρώπους. Όπου και αν πηγαίναμε, σε όποια μετάθεση και αν πήγαμε, ο Άλκης είχε φίλους. Σε όποιο σχολείο και αν πήγαινε. Η δυσκολία έγινε ένα πλεονέκτημα. Το να κάνει, το να βρίσκει και φίλους και κυρίως αδύναμα παιδιά τα οποία δύσκολα να εντάσσονται μέσα στο κοινωνικό, το ομαδικό σύνολο. Θέλουν η φωνική επίθεση σε βάρος του Άλκη να είναι η τελευταία. Αυτό το γεγονός της θυσίας του γιού μου να μην αποτελέσει ένα γεγονός που να ξεκινήσει ένας εμφύλιος πόλεμος μέσα στη Θεσσαλονίκη, αλλά απλώς ένα ξεκίνημα αγάπης. Είχα και εκεί μας συμπαράσταση και μου πήρανε και από το επίσημα του ΠΑΟΚ και μου ευχήθηκαν ο αντιπρόεδρος, νομίζω, του ΠΑΟΚ, μου ευχήθηκε, μου έδωσε συλληπιτήρια. Δεν έχω κάτι με τον ΠΑΟΚ, άλλωστε είμαι και μισός ΠΑΟΚτζής. Μισός ΠΑΟΚτζής, ό,τι να λέω, ότι όταν βλέπω τον ΠΑΟΚ, τον αγαπάω και αυτόν εδώ πέρα. Αγαπάω τον ΠΑΟΚ. Ο Άλκης έφυγε άδικα μόλις στα 19 του χρόνια, χωρίς να προλάβει να χαρεί τη ζωή που είχε μπροστά του. Οι φίλοι θα τον κουβαλάνε στην καρδιά τους και ορκίστηκαν πως θα σταθούν βράχοι δίπλα στη μητέρα του. Με παίρνουν συνέχεια τηλέφωνα ο Νίκος, ο Άγγελος, ο Δημήτρης. Λέει, κυρία Μελίνα, εμείς κάναμε αυτό, μη στεναχωριέστε, έχετε εμάς, θέλουν να έρθουν μεθαύριο, γράψουμε μετά του ΑΣ, θα τον έχουμε πάντα στην καρδιά μας. Να είναι καλά τα παιδιά. Η ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει θα είναι μια δικαίωση στη μνήμη του γιού τους. Είμαι και Άρης, είμαι και ΠΑΟΚ, είμαι και αριστερός, είμαι δεξιός, είμαι τα πάντα και τίποτα. Είμαι τα πάντα και τίποτα. Θέλω να ζήσω σε μια, όπως λέω, είναι ουτοπικό αυτό, θέλω να ζήσω σε μια χώρα ουτοπίας. Μια χώρα καλοσύνης. Συγκλονιστική πραγματικά οι γονείς του Άλκη. Συγκλονιστική. Θα τον θυμόμαστε όλοι τον Άλκη για να μην υπάρξει άλλος Άλκης στο μέλλον. Αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε. Και καλή δύναμη βεβαίως στους ανθρώπους αυτούς. Πάμε στη Μίνα Καραμίτρου τώρα για να δούμε τι λέει η αστυνομία που συνεχίζει τις έρευνές της, Μίνα. Αν υπάρχουν δηλαδή και άλλοι άνθρωποι και άλλοι δράστες οι οποίοι δεν τους έχει εντοπίσει ή τους αναζητάει η αστυνομία τώρα. Κατηγορηματικά δεν μπορούν να πούν, Πόπι, ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένας ή δύο ακόμη που μπορεί να συμμετείχαν στην δολοφονία του Άλκη. Αυτό όμως το οποίο λένε κατηγορηματικά είναι ότι η ασφάλεια της Θεσσαλονίκης έχει στα χέρια της το βασικό επιχειρησιακό πυρήνα της συμμορίας. Επίσης, όσον αφορά τους φυσικούς αυτούργους, αυτό το οποίο ξέρει, Πόπι, η αστυνομία και το οποίο έχει αποδειχθεί και με στοιχεία είναι ότι τουλάχιστον δύο άτομα ήταν οι φυσικοί αυτούργοι. Ο πρώτος ήταν αυτός που κρατούσε το δρεπάνι. Θυμίζω ότι βρέθηκε και γενετικό υλικό του παιδιού, βρέθηκε και αποτύπωμα ενός από τους δράστες. Ο δεύτερος ήταν αυτός που κρατούσε το στυλιάρι. Και θυμίζω ότι είναι το άτομο το οποίο το έχει αναγνωρίσει ο τραυματίας φίλος του Άλκη, ότι ήταν πάνω από τον Άλκη με το στυλιάρι και το ανεβοκατέβαζε πάνω στο παιδί την ώρα που ήταν πεσμένο στο δόστρωμα. Τώρα, ποια ήταν η διαδρομή όλων αυτών που συνελήφθησαν.
Πήγαν λοιπόν και κρύφτηκαν, θέλω να σας πω, 24 ώρες μετά τη δολοφονία, σε διάφορα σπίτια φίλων και συγγενών. Φύγαν από τα σπίτια τους. Οι πληροφορίες μάλιστα λένε ότι σταμάτησαν να έχουν και οποιασδήποτε επικοινωνίες μεταξύ τους, και αυτό γιατί προφανώς φοβόντουσαν ότι μπορεί κάποιοι να τους παρακολουθούν ή να τους εντοπίσουν. Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι οι επικοινωνίες αυτές, θέλω να σας πω, ότι σταμάτησαν από το πρωί της επόμενης ημέρας, προφανώς όταν έμαθαν ότι ο Άλκης ήταν νεκρός, ότι είχαν αφήσει πίσω τους ένα νεκρό τελικά. Επίσης, να σας πω ότι η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, Πόπη, έχει βγάλει και όλη τους τη διαδρομή. Δηλαδή έχει βγάλει ακόμα και πού ήταν πριν και πού αποφάσισαν να κάνουν αυτή την καταδρομική που έφτασε μέχρι και την δολοφονία ενός παιδιού. Ήταν λοιπόν σε έναν αγώνα βόλεϊ. Η πλειοψηφία αυτών που έχουν συλληφθεί ήταν σε έναν αγώνα βόλεϊ πριν. Εκεί το αποφάσισαν να πάνε να κάνουν αυτή την καταδρομική. Βάλαν λοιπόν μέσα στα αυτοκίνητα τα στυλιάρια τους, βάλαν τα δρεπάνια τους. Με όλα αυτά λοιπόν πήγαν. Φτάσανε και αφαιρέσαν τη ζωή ενός ανθρώπου. Φτάσανε και αφαιρέσαν το παιδί, ακριβώς. Μίνα, έχουν συλληφθεί 9, υπάρχουν όμως και άλλοι 2. Ναι. Ένας έχει διαφύγει από ό,τι ξέρουμε στην Αλβανία. Ο άλλος πού βρίσκεται? Ο άλλος είναι ο μόνος ο οποίος, ξέρεις, Πόπη, δεν έχει καμία σχέση με την Θεσσαλονίκη. Είναι από την Αττική. Άγνωστο, λένε οι αρχές, πώς βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη. Προφανώς και γνώριζε κάποια από τα άτομα αυτά. Mm-hmm. Μάλιστα, έγιναν έρευνες σε διάφορες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν εντοπίστηκε. Σήμερα έγιναν και έφοδοι σε διάφορα σπίτια εδώ στην Αττική και δεν εντοπίστηκε. Όμως θεωρούν οι αστυνομικοί ότι είναι θέμα χρόνου να τον βρουν και να τον συλλάβουν. Βέβαια, θέλω να πω, επειδή έχουμε πει ότι είναι σεσημασμένοι οι περισσότεροι από αυτούς, είναι σεσημασμένοι, Πόπη, για κατηγορίες για ομαδική βία, δηλαδή περιόπλων, αθλητικής βίας, φθορές, διατάραξη. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα. Τώρα, οι ομάδες ποδοσφαίρου της Θεσσαλονίκης ενωμένες δίνουν το παράδειγμα σε όλους, καθώς με μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, παίκτες από τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Ηρακλή και τον Απόλλωνα Πόντου πήγαν σήμερα στο σημείο της δολοφονίας του Άλκη. Παράλληλα και στο εξωτερικό, φίλαθλοι ομάδων της Γερμανίας και της Γαλλίας έστειλαν το δικό τους μήνυμα συμπαράστασης στην οικογένεια του 19χρονου. Οι εκπρόσωποι των τεσσάρων ομάδων της Θεσσαλονίκης φτάνουν στο σημείο της δολοφονίας του 19χρονου Άλκη και στέλνουν ηχηρό μήνυμα κατά της βίας. Ήρθαμε όλοι οι ποδοσφαιριστές και όλες οι ποδοσφαιρίστριες από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης σήμερα στον τόπο που τόσο άναδρα δολοφονήθηκε ο Άλκης, να δείξουμε ότι ο αθλητισμός ενώνει και δεν μαχαιρώνει. Όλοι έχουν δικαιώματα να υποστηρίξουν ό,τι την ομάδα θέλουν. Αλλά κανένας δεν έχει δικαίωμα να το βγάζουμε τη ζωή έναν τρόπο. Ύστερα από πρωτοβουλία του ΨΑΠ, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ Αντρέβια Ειρήνη, ο τερματοφύλακας του Άρης Χιαμπάνης και οι παίκτες του Ηρακλή και του Απόλλωνα Πόντου, Παπαστεριανός και Αμαραντίδης, ενωμένοι φώναξαν ποτέ ξανά. Πολύ άδικο να φεύγει μια ζωή. Δεν μπορώ να το περιγράψω το συνέστημα. Δεν είναι πρώτη φορά. Άσε να είναι τελευταία. Αν το αίμα του Άλκη δεν καταφέρει να μας ενώσει, να δώσει ένα τέλος σε όλο αυτό, εύχομαι να μας πνίξει όλους, ειλικρινά. 19ο λεπτό του αγώνα. Στο παιχνίδι μπάσκετ του Άρη με τον Ολυμπιακό, τα πάντα σταμάτησαν για ακόμα μία φορά στο 19ο λεπτό, όσα και τα χρόνια του Άλκη πριν τους στερήσουν τη ζωή. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδας Γιώργος Πρίντεζης βουρκώνει την ώρα που οι παίκτες των δύο ομάδων αφήνουν λουλούδια στη μνήμη του Άλκη. Η φανέλα που φορούν γράφει τα τελευταία του λόγια. Σας παρακαλώ, μην με χτυπάτε άλλο. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και στο χθεσινό ντέρμπι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στην Τούμπα. Ένα παρατεταμένο χειροκρότημα σαν ένα τελευταίο αντίο. Στη γιγαντοοθόνη του γηπέδου η φωτογραφία του Άλκη και μια λεζάντα που έγραφε αθάνατος. Και στην Ήγκαια οι φίλαθλοι του Ιωνικού αναρτήσαν δεικτικό πανό για τη δολοφονία του 19χρονου. Στη Γαλλία οι φίλοι της Σεντετιέν ύψωσαν πανό το οποίο έγραφε στα ελληνικά «Είμαστε και εμείς Άρης, καλό ταξίδι Άλκη». Ενώ στη Γερμανία εκείνη της Ντόρτμουντ αναπαύσουν ειρήνη Άλκη. Η κυβέρνηση μετά το τραγικό αυτό γεγονός προχωρά σε αλλαγές του αθλητικού νόμου. Το πρωί έγιναν σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με τους αρμόδιους υπουργού αθλητισμού, προστασίας του πολίτη και δικαιοσύνης να καταθέτουν τις προτάσεις τους, οι οποίες θα ενσωματωθούν σε ένα ακόμη σχέδιο νόμου. Σε κατάσταση συναγερμού έθεσε την πολιτεία η πρωτοφανής δολοφονία του 19χρονου Άλκη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση επιχειρεί με άμεσες παρεμβάσεις να αποτρέψει την εκδήλωση νέων φαινομένων οπαδικής βίας που έχουν στοιχήσει στο ποδόσφαιρο αλλά και στην κοινωνία. Παρά το γεγονός ότι ο αθλητικός νόμος άλλαξε και το 2020 αλλά και το 2021, οι αρμόδιοι υπουργοί, μετά από σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προχωρούν άμεσα σε νέες πρωτοβουλίες. Όπως η αυστηροποίηση της λειτουργίας των λεσχών,
οι ευθύνες της ΠΑΕ για τις παράνομες λέσχες, αναπροσαρμογές στον ποινικό κώδικα, αλλά και εντατικοποίηση των ελέγχων της ελληνικής αστυνομίας. Πάγια βούληση του Πρωθυπουργού είναι να συνεχίσουμε την έμπρακτη προσπάθεια, χωρίς βαρύγδουπες εξαγγελίες, και να οδηγηθούμε σε ακόμα μεγαλύτερο περιορισμό των φαινομένων βίας. Δεν έχουμε να κάνουμε απλώς με κάποιους βίαιους χούλιγκαν, αλλά με ένα σύστημα σκληρών ποινικών κακοποιών που στρατολογούν νεαρά μέλη, κατευθύνουν και δολοφονούν. Δυστυχώς, στη σημερινή κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, η κυβερνητική παρέμβαση εμφανίστηκε σε πλήρη αναντιστοιχεία με αυτή την πραγματικότητα. Παίζουν την ίδια κασέτα, ανακυκλώνοντας τα ίδια μέτρα, και το μόνο που αλλάζει είναι η κυβέρνηση που τα εξαγγέλει. Άμεσα συνάντηση με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ζητεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων για να καταθέσει δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση της οπαδικής βίας. Κοίταγε το κάθε κλαμπ να γίνει πολύ καλύτερο, με αποτέλεσμα να κάνει αυτός που κάνει τις μεγαλύτερες βιότητες ήταν και ο τέτοιος. Άρα χτυπηθήκαν και ρυθμιστήκαν τα κλαμπ από την κυβέρνηση νομοθετικά. Μετά ψηφίσανε νόμους που είχε επικοινωνία η αστυνομία με τις ΠΑΕ, με ανταλλαγή πληροφοριών. Ερωτήματα για το νομοθετικό πλαίσιο αλλά και τον τρόπο εφαρμογής του εγείρουν όσα είπε στο Open ο πρόεδρος των ειδικών φρουρών. Από τις 200 επιθέσεις το 2021, σας λέω χοντρικά, γίνανε πάνω από 190 με 100 προσαγωγές και συλλήψεις. Ναι. Ξέρετε πόσοι έχουν προφυλακιστεί? Πόσοι? Ένας. Ένας. Ένας, ναι. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Επίδομα ακρίβεια στους ευάλωτους βάζει στο τραπέζι η κυβέρνηση για να βάλει φρένο στις ανατιμήσεις σε τρόφιμα και βενζίνη, αφού φαίνεται πως απομακρύνεται η σκέψη για μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Όλα αυτά την ώρα που η τιμή της αμόλυβδης έχει σπάσει σήμερα και νέο ιστορικό ρεκόρ. Από ρεκόρ σε ρεκόρ πηγαίνει η τιμή της αμόλυβδης που πλέον πλησιάζει τα 1 ευρώ και 85 λεπτά σε πανελλαδικό επίπεδο. Το Brent συνεχίζει την ανωδική του πορεία με τους καταναλωτές να βλέπουν μόνο αδιέξοδα και τους πρατηριούχους να προεξοφλούν πως η ακρίβεια στα καύσιμα θα συνεχιστεί. Το θέμα είναι να ενεργοποιηθούν πια, διότι δεν πάει άλλο. Συνεχίζονται να αυξάνονται οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, παρασύρουν και τις βενζίνες και τα πετρέλαια και το βλέπουμε καθημερινά. Εδώ κάτι θα πρέπει να γίνει. Και στο πετρέλαιο θέρμανση η κατάσταση έχει ξεφύγει. Με στιγμή πλέον βρίσκεται στα 1 ευρώ και 24 λεπτά, με την υψηλότερη να καταγράφεται σε Λέσβο και Κυκλάδες, με την τιμή να διαμορφώνεται στο 1 ευρώ και 34 λεπτά και χαμηλότερη στις Σέρες με 1 ευρώ και 21 λεπτά. Πολλοί καταναλωτές αναγκάζονται να γεμίσουν μπιτόνια, καθώς δεν μπορούν να αγοράσουν πια μεγάλη ποσότητα. Παίρνετε λίγο-λίγο για να πούμε. Λίγο-λίγο και από ό,τι έχουμε λεφτά παίρνουμε ολόκληρο. Το βασικό σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι του Οικονομικού Επιτελείου για την στήριξη των οικοκυριών είναι, σύμφωνα με πηγές του Open, αντί να μειωθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, να επιδοτηθούν απευθείας με ζεστό χρήμα οι πιο ευάλωτοι. Το οικογενειακό εισόδημα σε αυτή την περίπτωση θα είναι και το βασικό κριτήριο καθορισμού των δικαιούχων. Πρέπει οπωσδήποτε, και αυτό εξετάζει η κυβέρνηση, με έναν κοινωνικά δίκαιο τρόπο, τους διαθέσιμους πόρους που έχουμε, που δεν είναι άπειροι, να το διαθέσουμε με ένα κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Έχουν δώσει 5 δις ευρώ σε απευθείας αναθέσεις και αρνούνται τη μείωση της φορολογίας στα καύσιμα που θα κοστίσει 1,5 δις για έναν ολόκληρο χρόνο. Στις λαϊκές αγορές, ο χιονιάς και η αύξηση του κόστους παραγωγής έχει οδηγήσει τις τιμές των νοπών λαχανικών σε μπαράζ ανατιμήσεων. Οι πατάτες έχουν φτάσει έως τα 90 λεπτά, τα κουνουπίδια έως 2, τα μπρόκολα έως 3, τα κολοκύθια έως 3,5 ευρώ και τα χόρτα έως 3 ευρώ το κιλό. Ψηλά ακριβά. Τη μία φταίει το χιόνι, την άλλη φταίει το κρύο. Τα φυλλώδη έχουν πάθει μεγάλη ζημιά, όπως είναι τα μαρούλια. Όλα είναι ανοιχτά. Και η επιστρεπτέα είναι ανοιχτή. Από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το τελευταίο διάστημα έχουν εντατικοποιήσει τους ελέγχους στην αγορά για τυχόν κρούσματα ισχροκέρδειας σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Περνάμε τώρα στο θέμα της Ουκρανικής κρίσης, με στόχο την έβρεση διπλωματικής λύσης λοιπόν. Στο θέμα αυτό, ο Εμμανουέλ Μακρόν επισκέπτεται σήμερα τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα. Ο Όλαφ Σόλτς τον Τζο Μπάιντεν στο Λευκό Οίκο. Την ίδια ώρα όμως, μισθοφόροι από όλο τον κόσμο φτάνουν στην Ουκρανία για να πολεμήσουν στο πλευρό της κατά του ρωσόφωνου πληθυσμού. Θα συζητήσουμε το θέμα με τους συναδέλφους. Είναι ο Μιχάλης Ιγνατίου κοντά μας, είναι η Μαρία Ζαχαράκη, ο Θανάσης Αυγερινός και ο Παντελής Βαλασόπουλος. Πρώτα όμως πάμε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ με όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα. Μια εβδομάδα κρίσιμων διπλωματικών επαφών για το Ουκρανικό ξεκινά. Ο Εμμανουέλ Μακρόν καταφτάνει στη Μόσχα για να συναντήσει από κοντά τον Βλαντίμιρ Πούτιν μετά τη σειρά των μεταξύ τους τηλεφωνικών επαφών. Ο Γάλλος πρόεδρος πριν το ταξίδι επικοινώνησε με τον Αμερικανό ομολογό του, προκειμένου να συμφωνήσουν σε κοινή δυτική γραμμή. I think things he cannot get.
Конечно, ситуация слишком сложна, чтобы ожидать каких-то конкретно таких, знаете, решительных переломов. Ο Τζο Μπάιντεν σήμερα υποδέχεται στο Λευκό Οίκο τον Όλαφ Σόλτς. Με τη γερμανική κυβέρνηση να επικρίνεται επειδή αρνήθηκε να στείλει όπλα στο Κίεβο, ο καγκελάριος της Γερμανίας διαμηνύει ότι θα υπάρξει μεγάλο τίμημα αν η Ρωσία επιτεθεί. Das ist eine gut vorbereitete Reise, die wir lange vorbereitet haben und die auch einer lange verfolgten Strategie entspricht. Nämlich, dass wir zwei Dinge immer gleichzeitig sagen. Την ίδια ώρα στην Ουκρανία καταφθάνουν και παίρνουν θέσεις έξω από τις ρωσόφωνες περιοχές μισθοφόροι από τη Γεωργία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες. Συμμορίες ενόπλων έτοιμες να πολεμήσουν. Сегодня Украина – это линия фронта в борьбе за демократию, в борьбе за западную идеологию. Я думаю, если России удастся подмять под себя Украину, она на этом не остановится. Russian action could take many forms, including the possibility that they annex the occupied territories in eastern Ukraine known as the Donbas. Και οι δύο πλευρές πάντως προετοιμάζονται στρατιωτικά. Η ρωσική αεροπορία πραγματοποιεί ασκήσεις κοντά στα σύνορα με τη Φινλανδία και την Εστονία. Περίπου 1.700 Αμερικανοί στρατιώτες αποβιβάζονται στην Πολωνία για να ενισχύσουν την άμυνα των χωρών της συμμαχίας αν χρειαστεί. Ах, война, война, Украина будет в. Да не Украина, американцы их толкают на войну. Что нам делать? Την ώρα λοιπόν που η Αμερική εμφανίζεται σχεδόν βέβαιη ότι θα υπάρξει αργά ή γρήγορα μια εισβολή ρωσική στην Ουκρανία, η Ευρώπη ξεκινάει τώρα ένα διπλωματικό μαραθώνιο προκειμένου να βρεθεί μια ειρηνική λύση. Πάμε κατευθείαν στο Θανάση Αυγερινό, καθώς Θανάση ξεκίνησε τελικά η συνάντηση Πούτιν-Μακρόν, διότι ήταν να ξεκινήσει το πρωί, πήρε μετάθεση για το μεσημέρι, έφτασε να φαίνεται σαν ένα θρίλερ η συνάντηση αυτή. Γίνεται ή όχι? Καλησπέρα, Πόπη, από τη Μόσχα. Επικρατεί όντως ένα μικρό θρίλερ, τουλάχιστον επικράτησε πριν ξεκινήσει αυτή η συνάντηση. Σχεδόν δύο ώρες οι δύο ηγέτες συνομιλούν στο Κρεμλίνο. Υπάρχει ένα κλίμα ιδιαίτερης αγωνίας σε διπλωματικούς και δημοσιογραφικούς κύκλους για το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης και των συνομιλιών, που ξεκίνησαν, όπως είπες, με καθυστέρηση. Αναμένεται, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, από στιγμή σε στιγμή οι δύο ηγέτες να βγουν από την αίθουσα των συνομιλιών και να κάνουν δηλώσεις, αλλά αμφιβάλλω αν θα τηρηθεί αυτό το πρόγραμμα. Φαίνεται πως θα συνεχιστούν ακόμη οι συνομιλίες. Αυτό είναι και το κυρίως θετικό της συνάντησης. Εφόσον υπάρχουν κοινές ανακοινώσεις, σημαίνει ότι δεν υπάρχει ρήξη και καταβάλλεται σοβαρή προσπάθεια για να υπάρξει μια συνεννόηση μεταξύ δύο χωρών και δύο ηγετών που έχουν επανειλημμένως δείξει στο παρελθόν ότι ενδιαφέρονται και προσπαθούν να κρατήσουν σε υψηλό επίπεδο το κανάλι του διαλόγου τους. Λίγο πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες, το Κρεμλίνο με τον εκπρόσωπό του εξέφρασε μια επιφυλακτικότητα, λέγοντας ότι δεν θα πρέπει να αναμένεται κάποιο άλμα και η εξαφάνιση, η άρση της έντασης στην Ευρώπη μετά τη συνάντηση αυτή. Βρισκόμαστε ακόμη πολύ μακριά, είναι πολύ δύσκολα τα ζητήματα, είπε ο κύριος Πεσκόφ. Ο πρόεδρος της Γαλλίας εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα υπάρξει συζήτηση και συνεννόηση για διπλωματικές λύσεις. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, υποδεχόμενος τον Εμμανουέλ Μακρόν, θύμισε ότι σαν σήμερα πριν 30 χρόνια Ρωσία και Γαλλία υπέγραφαν μια συμφωνία συνεργασίας ειδικού χαρακτήρα. Ήταν ιδιαίτερο το κλίμα τότε όταν υπογραφόταν εκείνη η συμφωνία. Ο πρόεδρος της Ρωσίας επεσήμανε ότι υπάρχουν πολλά κοινά μεταξύ των δύο χωρών και πάνω απ' όλα έχουν κοινή ανησυχία για την ασφάλεια στην Ευρώπη, καθώς βέβαια για τη Μόσχα το κεντρικό θέμα συζήτησης είναι οι εγγυήσεις ασφάλειας που έχει ζητήσει από τα μέσα Δεκεμβρίου. Έτσι. Και το θέμα της Ουκρανίας είναι ένα παρεπίμπτον θέμα. Έτσι. Για το λοιπόν, η επέκταση του ΝΑΤΟ και όλα όσα συνδέονται με αυτήν. Όταν θα ολοκληρωθεί η συνάντηση, βεβαίως και θα μας ενημερώσεις και πάλι, Θανάση, για τα όσα θα πούνε οι δύο ηγέτες. Βλέπουμε λοιπόν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια αντεπίθεση ευρωπαϊκή. Η Γαλλία, ο Γάλλος πρόεδρος, συναντά τον Ρώσο πρόεδρο. Ο Γερμανός πρόεδρος είναι ο Γερμανός καγκελάριος, είναι στην Ουάσιγκτον, στο Λευκό Οίκο, στον Τζο Μπάιντεν. Πάμε στον Μιχάλη Γνατίου να μας πει πότε θα έχουμε νεότερα από τη συνάντηση αυτή. Μιχάλη, και τι μαθαίνεις? Πόπη, καλησπέρα. Στις 8:30 ώρα Ελλάδος θα ξεκινήσει αυτή η συνάντηση του πρόεδρου Μπάιντεν με τον καγκελάριο. Είναι μια συνάντηση πολύ σημαντική. Έτσι τη χαρακτηρίζει αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, η οποία θα μπορούσε να αναδείξει και διαφωνίες όμως. Εκτός εάν ο κύριος Σόλτς έχει αποφασίσει να ταυτιστεί απόλυτα με την αμερικανική θέση στο θέμα της Ουκρανίας, όπου όπως είναι γνωστό υπάρχουν διαφορές. Υπάρχουν διαφορές στο θέμα του αγωγού Nord Stream 2 και επίσης στο σημείο των κυρώσεων που αφορά ειδικά τις τράπεζες. Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου που ενημέρωσε για τα θέματα της συνάντησης εξέφρασε την ελπίδα ότι οι δύο ηγέτες
θα συμφωνήσουν στην αντιμετώπιση της Ρωσίας και στην περίπτωση που θα εισβάλλει στην Ουκρανία και στην περίπτωση που αποφασίσει να αναβάλει την υλοποίηση στο σχεδιασμό της. Οι αμερικανικές υπηρεσίες POPI έχουν εντοπίσει, όπως ισχυρίζονται, ότι στη Μόσχα γίνονται δεύτερες σκέψεις, καθώς η εισβολή στην Ουκρανία θα μπορούσε να μην αποδειχθεί η υπόθεση ολίγων εβδομάδων και να κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι υπηρεσίες ισχυρίζονται ότι υπέκλεψαν συνομιλίες Ρώσων στρατιωτικών, οι οποίοι δεν είναι βέβαιοι για την επιτυχία της επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας. Τα στελέχη των υπηρεσιών αυτών, απαντώντας στις ανακοινώσεις της Ρωσίας ότι δεν προτίθενται να εισβάλλουν, αναρωτήθηκαν γιατί συνεχίζεται η αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα με την Ουκρανία. Τώρα, αναφερόμενο στην ημερησία διάταξη συνάντηση του κ. Biden με τον Γερμανό Καγκελάριο, ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε ότι στα σημαντικά θέματα συμπεριλαμβάνεται η κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια, που αφορά και την Ελλάδα. Η αναφορά αυτή πρέπει να σου πω προκάλεσε έκπληξη, διότι έχουν τόσο άλλα σημαντικά θέματα να συζητήσουν. Ο αξιωματούχος είπε ότι αναμένω πως οι ηγέτες θα θελήσουν να συζητήσουν την υποστήριξή τους στα Δυτικά Βαλκάνια, που αποτελεί περιοχή προτεραιότητας τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για τη Γερμανία. Θα συζητήσουν για το πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να προάγουμε τη σταθερότητα στην περιοχή, καθώς και πώς θα ολοκληρωθεί η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων. Και ο αξιωματούχος είπε ότι στην περιοχή, παραλαμβάνω που βεβαίως αφορά και ενδιαφέρει και την Ελλάδα, πρέπει να δοθεί η συλλογική μας απάντηση στις αντιδημοκρατικές κινήσεις της Κίνας. Θα μιλήσω δηλαδή για την Κίνα, όχι για τη Ρωσία σε σχέση με τα Δυτικά Βαλκάνια. Και να θυμίσω ότι οι Αμερικανοί συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις κινήσεις της Κίνας στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς οι Κινέζοι μέσω αυτού προσπαθούν, όπως λένε οι Αμερικάνοι, να διεισδύσουν στην Ευρώπη. Μάλιστα. Αυτά πω. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μιχάλη, και να πάμε στο Βερολίνο τώρα, στον Παντελή Βαλασόπουλο, διότι η Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, η κυρία Μπέρμποκ, βρίσκεται στο Κίεβο. Περισσότερα θα μας πει ο Παντελής Βαλασόπουλος. Ακριβώς, στο Κίεβο η κυρία Μπέρμποκ, Υπουργός Εξωτερικών, δεύτερη φορά μέσα σε τρεις εβδομάδες, συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, πριν από λίγο κάναν και δηλώσεις. Η κυρία Μπέρμποκ είπε τη γνωστή γερμανική θέση, ότι τα διπλωματικά κανάλια με τη Ρωσία είναι ανοιχτά, εάν όμως η Ρωσία κλιμακώσει τις προκλήσεις, λέει, θα υπάρξουν σκληρές συνέπειες. Είμαστε έτοιμοι για την ασφάλεια, λέει Μπέρμποκ, της Ουκρανίας, να πληρώσουμε και εμείς μεγάλο οικονομικό τίμημα. Έχουμε όμως έτοιμες μία σειρά πολύ σκληρών κυρώσεων για τη Ρωσία. Τι εννοεί? Ότι και η Γερμανία και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι φαίνεται, λέει, ότι είναι έτοιμοι να πληρώσουν και αυτοί οικονομικό τίμημα. Για παράδειγμα, στη Γερμανία να μην λειτουργήσει ποτέ ο Nord Stream 2 με συνέπειες στην αγορά. Από την άλλη μεριά όμως, το καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να μην λειτουργήσει ο Nord Stream 2, αλλά από την άλλη μεριά τη στήριξη που λένε ότι θα δώσουν στην Ουκρανία, με ποιο τρόπο θα την παράσχουν? Η κυρία θα δώσουν όπλα δηλαδή. Ναι. Την ίδια θέση που έχει και ο κύριος Σόλτς αυτή τη στιγμή και εξηγεί στον κύριο Biden στην Ουάσιγκτον. Δεν θα δώσουμε όπλα. Η Ουκρανία έδωσε έναν κατάλογο ολόκληρο με όπλα που θέλει από τη Γερμανία. Η γερμανική κυβέρνηση το αρνείται, λέει ότι είναι λάθος να γίνει κάτι τέτοιο. Θα στηρίξουμε οικονομικά την Ουκρανία. Η Γερμανία είναι η χώρα που δίνει τη μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία. Όμως, σύμφωνα με την κυρία Μπέρμποκ, η Γερμανία θα στείλει στα πλαίσια του ΝΑΤΟ τις επόμενες μέρες στρατό στην Λιθουανία, αλλά και αεροσκάφη Eurofighters στη Ρουμανία, και η ίδια συζήτηση γίνεται και για τη Βουλγαρία. Τέλος να σου πω ότι η κυρία Μπέρμποκ επιτέθηκε στον πρώην καγκελάριο Στρέντερ, ο οποίος έχει επικρίνει τη γερμανική κυβέρνηση για τη στάση της. Η κυρία Μπέρμποκ ήταν πολύ σκληρή, είπε ότι δεν δίνουμε καμία σημασία στο τι λέει ο Στρέντερ. Ο Στρέντερ είναι ένας υπάλληλος του Κρεμλίνου και οι δηλώσεις του δεν έχουν καμία σημασία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μεταξύ, τα κριτικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βάζουν στο μάτι και πάλι οι Τούρκοι αξιωματούχοι. Ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία σε Ινούσες και Καστελόριζο και επικαλείται τη γεωγραφική εγκύτητά τους με την Τουρκία για να διατυπώσει έμεσες απειλές. Η θέση μας βασίζονται στο διεθνές δίκαιο, απαντά η Ελλάδα, απορρίπτοντας τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Οι προκλήσεις σας δεν έχουν αποτέλεσμα, απαντάει η Αθήνα στην Άγκυρα μετά και τις δηλώσεις του αντιπροέδρου της τουρκικής κυβέρνησης που αμφισβητεί εκ νέου κυριαρχία σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Πρόκειται για αβάσιμες θέσεις της Τουρκίας. Οι θέσεις της χώρας μας είναι πάγιες.
εδράζονται πάνω στο διεθνές δίκαιο και οι θέσεις αυτές βρίσκουν απήχηση όχι μόνο στους συμμάχους μας, στις χώρες της περιοχής, αλλά και σε όλα τα διεθνή φόρα. Πρόκειται για ρητορική και προκλήσεις, οι οποίες προφανώς όπως δεν είχαν, δεν θα έχουν και κανένα αποτέλεσμα. Η απάντηση οικονόμου ήρθε μετά τις δηλώσεις Οκτάη, ο οποίος χαρακτήρισε κακομαθημένους τους Έλληνες που υπερασπίζονται νησιά που είναι κοντά στα τουρκικά παράλια και κατά τον ίδιο δεν έχουν δικαίωμα σε υφαλοκρηπίδα. Yunanistan karasından uzaklığı Türkiye'ye ne kadar? 4 mil mi? Şimdi düşünün yani o kadar 4 mil. Yani horoz ötüyor uyuyorsunuz. Işıkları siz görüyorsunuz. Ekmek almaya gelse sabah ekmeğini alıp gideceği yer. Sütünü almaya pazarını yapacağı yer. Ve buradan kıta sahanlığı istiyor. Şimdi bu şımarıklık değil de nedir? Şimdi Türkiye buralardan geri mi duracaktır? Yani İzmir'in hemen karşısındaki Koyun Adası'nı düşünün. Yani seslenseniz bağırdığınızda karşıdaki duyulur. Yani telefon kullanmanıza da gerek yok artık. Την ελληνική κυριαρχία σε νησιά του Αιγαίου θέλει να βάλει στο τραπέζι και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία. Ο Κεμάλ Κιλιτσάρογλου εκτιμά ότι η Αθήνα θα πρέπει να συζητήσει για την κυριαρχία της ελληνικά νησιά και δείχνει ποιες είναι οι προθέσεις του εάν το κόμμα του θα έρθει στα πράγματα. Yunanistan'la oturup konuşmamız lazım. Türkiye %100 kazanır. Hiçbir tereddütüm yok. Dolayısıyla o adaların mülkiyetini yine uluslararası hukuk çerçevesinde oturulup konuşulması lazım. Και για να μην μπερδευόμαστε, και η κεμαλική αντιπολίτευση λέει τα ίδια και χειρότερα για τα ελληνικά νησιά. Δεν είναι μόνο δηλαδή η κυβέρνηση του Ερντογάν. Πάμε στην Αλεξία Τασούλη, διότι Αλεξία είναι απίθανα πράγματα αυτά που ακούμε. Ότι ό,τι είναι, όποιο νησί μας είναι κοντά στην Τουρκία δεν δικαιούται να έχει βαλοκρηπίδα. Ότι και στρατό πάνω, η κυριαρχία στα νησιά μας είναι υπό αμφισβήτηση. Τι απαντάει η Ελλάδα, τι απαντάει η Αθήνα, το Υπουργείο Εξωτερικών σε όλα αυτά? Πόπη, καταρχήν τα επιχειρήματα του αντιπροέδρου της Τουρκίας ότι από το Καστελόριζο μπορείς να δεις τα φώτα απέναντι στην Τουρκία, ή ότι ακούς τον Κόκορα που λαλεί, ή ότι από τις Συνούσες μπορείς να πεταχτείς απέναντι στην Τουρκία να πάρεις ψωμί, είναι επιχειρήματα που δεν στέκονται σε κανένα διεθνές δικαστήριο. Και το Υπουργείο Εξωτερικών λέει ότι και το Καστελόριζο και οι Νούσες έχουν υφαλοκρηπίδα, αυτό λέει το διεθνές δίκαιο. Και το Υπουργείο Εξωτερικών έχει απαντήσει επισήμως στον ΟΗΕ και έχει απορρίψει τις αιτιάσεις της Τουρκίας. Στο Καστελόριζο, μάλιστα, ετοιμάζεται να γίνει και διεθνής διάσκεψη το Σάββατο. Έχει προσκληθεί και ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου και η Υπουργή από την Μάλτα και την Ιρλανδία. Ενώ να σου πω ότι υπάρχει ενόχληση στο Υπουργείο Εξωτερικών για την βεβήλωση του ιστορικού μνημείου της Παναγίας Σουμελά. Ενδεχομένως να υπάρξει και διάβημα προς την Τουρκία για το θέμα αυτό, Πόπη. Μάλιστα. Πάντως, αυτό που το επιχείρημά τους ότι βλέπουν τα φώτα στο Καστελόριζο και στις Συνούσες από την Τουρκία ισχύει και στο αντίθετο. Ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή και από τις Συνούσες και από το Καστελόριζο μπορούμε να δούμε τα φώτα της Τουρκίας. Δεν είναι θέμα για το δικαστήριο αυτό. Θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε μια τοποθέτηση όμως που πάγωσε πολλούς στην Τουρκία, προχώρησε ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, που πιθανόν να είναι ο μεγάλος αντίπαλος του Ερντογάν στη μάχη για την τουρκική προεδρία. Ο Εκρέμι Μάμογλου δήλωσε από τηλεοράσεως ότι ενδεχομένως κάποιοι να σχεδιάζουν να το δολοφονήσουν, πετώντας τον μπαλάκι για την ασφάλειά του στον πανίσχυρο Υπουργό Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού. Ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης ερωτήθηκε ευθέως σε τηλεοπτική συνέντευξη εάν γνωρίζει λεπτομέρειες για τα σενάρια περί σχεδιαζόμενης δολοφονίας του από τον ISIS, που είχαν κυκλοφορήσει το 2017. Στην απάντησή του, ο Εκρέμι Μάμογλου υποστήριξε ότι κατά τα λεγόμενα των τρομοκρατών το σχέδιο ματαιώθηκε όταν διέρευσαν στον τύπο σχετικές πληροφορίες. Ωστόσο, ο Δήμαρχος έσταξε δηλητήριο για τον Υπουργό Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού και τις πραγματικές επιδιώξεις. Size bu konuda bir bilgi verildi mi? Ya terörist diyor ki medyaya düşünce vazgeçtik. Bakın bu çok önemli. Enteresan. Evet. İçişleri Bakanı da bunların yazılmamasını tercih ederdik ve hatta devamında diyor ki bunların medyaya paylaşılmaması gerekir ve de herhangi bir suikast girişimi mümkün değildir diyor. Bakın size bir şey söyleyeyim. Bir İçişleri Bakanı bazen yanılabilir ama hep yanılırsa, bakın hep yanılırsa o zaman herkesin oturup düşünmesi lazım. Αυτές οι δηλώσεις Μάμογλου έρχονται την ώρα που όλο το προεδρικό σύστημα έχει στοχοποιήσει το Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης. Το γεύμα του με τον Βρετανό πρέσβη στην Τουρκία, τις ημέρες που η πόλη δοκιμαζόταν από την κακοκαιρία, έφερε κύμα επιθέσεων εναντίον του. Ενώ αποκάλυψε πως κάθε του βήμα παρακολουθείται. Μάλιστα, μια ακόμα συνάντησή του με τον Αμερικανό πρέσβη ήταν ικανή να προκαλέσει επίθεση του Μπαχτσελή στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον ίδιο. Ankara'da ziyaret edilecek makamlar bitti de geriye kala kala bir tek İstanbul Belediyesi mi kaldı? Bu büyükelçi Türkiye'nin
iç siyasetine müdahil olmaya kalkışmıştır. Bu yanlıştır. Türkiye'ye bir nevi müstemleke ülke muamelesidir. Büyükelçi ziyaret edecek başka birisini bulamadı mı? Belediye başkanının genel başkanı olan Kılıçdaroğlu'nu da mı evvel emirde ziyaret etmeyi aklına getirmedi? Bu ne aceledir? Ένας πονοκέφαλος λοιπόν, όσο είδαμε στο βίντεο για τον Ερντογάν. Ένας δεύτερος πονοκέφαλος, ακόμη μεγαλύτερος, και θα πάμε στη Μαρία Ζαχαράκη για να μας πει τι συμβαίνει ακριβώς. Είναι η ανέχεια την οποία βιώνουν οι κάτοικοι της Τουρκίας, οι Τούρκοι πολίτες, με τα κύματα της ακρίβειας από την κατρακύλα της λίρας και την οικονομική κρίση της Τουρκίας, να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν πια ούτε σε καθημερινά θέματα. Ακόμη και το ρεύμα τους δεν μπορούν να πληρώσουν, Μαρία. Ναι, παίρνει τραγικές διαστάσεις, Πόπη. Η ιστορία εδώ με την ακρίβεια στην Τουρκία. Μπορεί σε όλο τον πλανήτη να υπάρχει πρόβλημα με τις τιμές της ενέργειας, αλλά εδώ πλέον στην Τουρκία θα λέγαμε ότι παίρνει μορφή κινήματος. Οι διαμαρτυρίες που γίνονται, μάλιστα χθες την Κυριακή, έγιναν σε τουλάχιστον τρεις πόλεις μεγάλες διαμαρτυρίες. Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για αυτούς τους υπέρογκους λογαριασμούς που λαμβάνουν καθημερινά πλέον. Και λόγω χειμώνα το καταλαβαίνουμε ακόμη περισσότερο, που λαμβάνουν πλέον οι πολίτες εδώ. Μάλιστα, και όταν λέω τραγικές διαστάσεις, είχαμε και το τραγικό γεγονός ένας 70χρονος ηλικιωμένος άνθρωπος να πεθάνει επειδή δεν είχε να πληρώσει το ρεύμα του και ο άνθρωπος πέθανε από το κρύο μέσα στο σπίτι του. Ζούσε με 80 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, αν μπορούμε να το διανοηθούμε αυτό το πράγμα, γιατί με τον πληθωρισμό το ρεύμα και όλα όσα θα έπρεπε να αγοράσει και να αγοράσει ο καθένας εδώ έχουν ανέβει τόσο υψηλά που προσπαθεί ο καθένας να κάνει οικονομία από παντού. Αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και βλέπουμε και τις διαδηλώσεις αυτές. Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να έρθουμε στην εσωτερική δισογραφία, κυρίες και κύριοι. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του Παίδων το 11χρονο αγόρι που διακομίστηκε με 130 από την Λέσβο στην Αθήνα λόγω επιπλοκών του κορονοϊού. Από σήμερα επίσης χάνουν τα προνόμια των εμβολιασμένων περίπου 300.000 πολίτες που δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση. Ενώ ο Υπουργός Υγείας έδωσε για μια ακόμη φορά τελεσίγραφο στους ανεμβολίες τους υγειονομικούς ότι θέτουν τον εαυτό τους εκτός συστήματος υγείας. Με πνευμονική εμβολή νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παίδων Αγία Σοφία ένας 11χρονος από τη Μυτιλίνη που νόσησε πριν από 15 ημέρες από κορονοϊό και μεταφέρθηκε εκτάκτος χθες το βράδυ στην Αθήνα. Πιθανή διάγνωση πολυσυστηματικού φλεγμονώδες σύνδρομο μετά COVID. Λαμβάνει την κατάλληλη αγωγή. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή, αλλά σταθερή επί του παρόντος. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι βαριές απώλειες από την πανδημία, με τους νεκρούς να ξεπερνούν πλέον τις 24.000. Και παρά τη σταθεροποίηση που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στον αριθμό των κρουσμάτων, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει μια νέα έκρηξη της διασποράς. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε ακριβώς πού βρισκόμαστε. Και δεν ξέρουμε αφενός γιατί δεν έχουμε πραγματικά δεδομένα για το πώς νοσούν. Σταθεροποίηση παρατηρείται και στο ιικό φορτίο στα λίμματα. Όμως κάθε εκτίμηση είναι στον αέρα, καθώς οι ασυμπτωματικοί ασθενείς μπορεί να ξεπερνούν και τις 200.000 και είναι αυτοί που πυροδοτούν τη διασπορά και θολώνουν τις προβλέψεις. Η δική μας ερμηνεία ότι είναι σταθερά τα λίμματα είναι ότι υπάρχουν αρκετοί ασυμπτωματικοί που διαφεύγουν της κλινικής επιτήρησης. Με αυτά τα δεδομένα, οι ειδικοί είναι επιφυλακτικοί για την περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων που θα συνεχίσουν να ισχύουν για μια ακόμη εβδομάδα, ενώ τις επόμενες ημέρες θα τεθεί το θέμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων. Δεν υποχωρούν ωστόσο οι σκληροί δείκτες της πανδημίας. Σήμερα 109 άνθρωποι πέθαναν και ενώ αυξημένος ήταν και ο αριθμός των νέων μολύνσεων. Πάμε στη Δέσποινα Βλεπάκη που έχει περισσότερα. Δέσποινα. Ξεπέρασαν για ακόμη μια φορά οι νεκροί τους 100. 109 καταγράφηκαν σήμερα. Είναι 549 οι διασωληνωμένοι ασθενείς και 18.855 κρούσματα. Έγιναν 125.708 τεστ. Από τα σημερινά κρούσματα, τα πιο πολλά εντοπίστηκαν στην Αττική, 4.698, ενώ ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 2.394 μολύνσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πείρα εναντίον της κυβέρνησης για τον τρόπο που διαχειρίζεται το μέλλον της εταιρείας Λάρκο εξαπέλυσαν Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης που συναντήθηκαν σήμερα με εκπροσώπους των εργαζομένων οι οποίοι αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας. Τέλος εποχής για τη Λάρκο και τους περισσότερους από 1.000 εργαζομενούς της. Έρχεται σήμερα η κυβέρνηση και μας λέει ότι μας απολύει όλους πριν ακόμη κάνει τους διαγωνισμούς. Παράλληλα μας ξεσπιτώνει και όχι μόνο αυτούς που μένουν στους οικισμούς.
Σύμφωνα με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των εργαζομένων, το σχέδιο που τους γνωστοποιήθηκε από την κυβέρνηση προβλέπει απόλυση όλων των εργαζόμενων και καταβολή των αποζημιώσεών τους. Οι απολυμμένοι άνω των 55 θα ενταχθούν σε προγράμματα κοινοφελούς εργασίας των Δήμων μέχρι τα 62 ώστε να συνταξιοδοτηθούν. Οι κάτω των 55 θα ενταχθούν σε προγράμματα ΟΑΕΔ βραχυχρόνιας διάρκειας. Πρόσληψη ορισμένων από τους απολυμμένους από τους νέους επενδυτές. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε προαποφασίσει να οδηγήσει την Λάρκο σε μαρασμό. Για μας κόκκινη γραμμή είναι η διατήρηση της λειτουργίας και της παραγωγικότητας της εταιρείας, η διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Πρέπει να βρεθεί λύση άμεσα εξυγίανσης επιχείρησης, ώστε να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και η επιχείρηση να αποκτήσει ξανά εξωστρέφεια, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που το νικέλιο της διεθνής αγοράς αποτιμάται πάρα πολύ υψηλά. Οι τελευταίες εξελίξεις είναι ένα ακόμη επεισόδιο στην ιστορία της Λάρκο, που ξεκίνησε το 1963 με στόχο να καταστεί η μεγαλύτερη μεταλλουργική επιχείρηση της Ευρώπης και πέρασε στον έλεγχο του ελληνικού δημοσίου τη δεκαετία του 80. Η Λάρκο μπήκε σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης τον Φεβρουάριο του 2020. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έριξε πρόσφατα πρόστιμο εφάπαξ 5,5 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό δημόσιο και ποινή άνω των 4 εκατομμυρίων για κάθε εξάμηνο από εδώ και πέρα. Η κυβέρνηση επίγεται να προχωρήσουν οι διαδικασίες ιδιωτικοποίησης και οι εργαζόμενοι καταγγέλουν πως το σχέδιο βλέπει να χάσουν τα σπίτια τους οι 300 οικογένειες που μένουν σε κατοικίες ιδιοκτησίας της Λάρκο. Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στην Κρήτη, καθώς 5 βαρυπινίτες απέδρασαν από το αστυνομικό τμήμα, από το αστυνομικό μέγαρο Χανίων. Ο Γιάννης Ρήγος είναι στη σύνδεσή μας και έχει περισσότερα, γιατί πρόκειται για 5 επικίνδυνους ανθρώπους που έχουν στην πλάτη τους μεγάλες ποινές για πολύ σοβαρά αδικήματα, Γιάννη. Έτσι, Πόπη, το νησί βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό μετά την απόδραση των 5 επικίνδυνων κακοποιών από το αστυνομικό μέγαρο Χανίων τις πρώτες πρωινές ώρες. Κατάφεραν να αποδράσουν από ένα παράθυρο, σπάζοντας κάποια σίδερα και έχουν εξαφανιστεί από το πρωί. Οι έρευνες των αρχών είναι σαρωτικοί. Οι έλεγχοι παντού, ακόμα και στα λιμάνια, στα αεροδρόμια και σε δρόμους. Τα μπλόκα της αστυνομίας παντού ελέγχουν τους πάντες προκειμένου να βρουν αυτούς τους επικίνδυνους κακοποιούς. Πρόκειται λοιπόν για καταδικασμένους για βαριά αδικήματα, όπως ανθρωποκτονίες, ληστείες αλλά και υποθέσεις ναρκωτικών. Οι 4 βαρυπινίτες είναι αλβανικής καταγωγής, ενώ ο ένας πακιστανικής. Και να τονίσουμε, Πόπη, ότι ο ίδιος, ο πακιστανικής καταγωγής άντρας, έχει καταδικαστεί 3 φορές ισόβια για ανθρωποκτονία. Βλέπουμε, είδαμε κιόλας τις φωτογραφίες, είναι οι 4 από τους 5 δράστες που αναζητούν αυτή την ώρα στο νησί οι αρχές. Με απόφαση του αρχηγείου της ελληνικής αστυνομίας, να σου πω ότι διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση σε βάρος 5 αστυνομικών, μεταξύ των οποίων είναι και ένας αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας της περιοχής, ενώ οι 3 από τους 5 ήδη έχουν τεθεί σε αναστολή. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Απίστευτη ιστορία, πραγματικά. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο Open. Αμέσως μετά η ξένη αστυνομική σειρά The Majorca Files και τα μεσάνυχτα. Ο Γιώργος Μαυρίδης και το Into Your Heart ανακαινίζουν το καταφύγιο της φιλοζωικής οργάνωσης Αδεσποτοπούλια Ξάνθης. Για ανάπηρα σκυλάκια είναι η οργάνωση. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σας. Να έχουμε όλοι ένα όμορφο βράδυ και μια πολύ καλή εβδομάδα. Γεια σας.